του ενός ή του άλλου ιδρύματος. Αυτό το κάνουν ανεξάρτητες αρχές, διεθνής οίκη αξιολόγησης, και εκεί μπορεί να ανατρέξει κανείς για να μην πω εγώ πού βρίσκεται το κάθε ένα ΤΕΙ και να δει ποια είναι η αξιολόγησή του. Το ΤΕΙ Θεσσαλονίκης είναι πάνω από 8 ελληνικά πανεπιστήμια σε αξιολόγηση ακαδημαϊκή. Είναι το τέταρτο μεγαλύτερο ίδρυμα από άποψη μεγέθους ανάμεσα στα πανεπιστήμια και στα ΤΕΙ. Δεν είναι εκεί το θέμα, ξέρετε. Δηλαδή πάνω από ποια πανεπιστήμια είναι. Είναι πάνω από το Πανεπιστήμιο του Ιόνιου, Πανεπιστήμιο του Αιγαίου, του Πελοποννήσου, Δυτική. Όλα αυτά που γίνανε για να γίνουν με λίγα λόγια και συγγνώμη που το λέω έτσι. Δεν είναι έτσι. Και είναι το δεύτερο. Άρα είναι ένα πολύ ανταγωνιστικό ΤΕΙ. Ακριβώς. Εντάξει, έχει πρώτο διαβάσει κάποιο και έτσι. Γιατί δεν είναι πάνω το Μετσόβιο. Το θέμα. Αυτό δεν ισχύει. Το θέμα. Γιατί είναι πάρα πολύ καλά τα πανεπιστήμια. Το θέμα, ξέρετε. Το θέμα δεν είναι. Αν μιλούσαμε με ακαδημαϊκού όρου, εμεί θα αποδεχόμασταν. Ναι, να επανέλθει η βάση του 10 και όσα πανεπιστήμια και όσα ΤΕΙ δεν είναι ανταγωνιστικά να κλείσουν. Εδώ ξεκινάμε μια ηλυμένη απόφαση του Υπουργείου να κλείσει το Αλεξάνδριο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, να διαλυθεί, να φύγουν 10 τμήματά του χωρίς κανέναν ακαδημαϊκό, αναπτυξιακό ή άλλο τεχνοκρατικό λόγο. Μιλάμε δηλαδή για μια πολιτική απόφαση. Μιλάμε με όρους πολιτικούς. Γι' αυτό ο κύριος Πασχαλούδης, ο πρόεδρος του ΤΕΙ Σερών, ο άνθρωπος λέει. Εγώ, που εγνώριζα εκ των προτέρων ότι είναι πολιτική η όρη, προσεπάθησα να πετύχω πολιτική συνδρομή για να εξασφαλίσω το καλύτερο δυνατόν για το ΤΕΙ Σερών. Στην πραγματικότητα όμως, ξέρετε, αυτό το οποίο γίνεται είναι ότι το κάθε ίδρυμα είχε την αυτοτελή πορεία του μέσα στο χώρο. Το ΤΕΙ Σερών είχε μια αλφα πορεία και μια άλλη πορεία είχε το ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Θα μπορούσαν και τα δύο ιδρύματα να αναπτυχθούν και να προχωρήσουν με εσωτερικές αναδιαθρώσεις και να πάνε την παιδεία ένα βήμα μπροστά. Αυτό το οποίο θα γίνει, ξέρετε, είναι μια γενικότερη υποβάθμιση. Οι 12.000 φοιτητές που θα φύγουν από το ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Θα φύγουν και 4.500 από το. Από τις ακόμη χειρότερα. Ακόμη χειρότερα. Οι 12.000 φοιτητές. Άρα που θα δεν ισχύει αυτό που λέτε το πολιτικό επιχείρημα τότε. Όχι, δεν είναι πώς τα λέτε. Όχι, δεν λέω, τα λέτε. Αλλά έτσι. Όχι, εντάξει. Λογικό είναι, μικρότερο λέει. Όταν. Δεν το βλέπετε μόνο αριθμό φοιτητών. Όταν εμείς χάνουμε 10 τμήματά μας, χάνουμε ουσιαστικά το 50%, το 50% του ιδρύματος και διαλυόμεθα. Δεν υφιστάμεθα πλέον ως ίδρυμα. Και αυτά χωρίς κανένα λόγο. Μεταγκαθίστανται σε εγκαταστάσεις που δεν υπάρχουν. Ναι. Υπάρχει τμήμα οχημάτων που να έχει εγκαταστάσεις. Γι' αυτό ρώτησα τον πρόεδρο να πάω στο κύριο. Ένα σχόλιο από την κυρία Ρεπούση.